Τελευταίος σταθμός για την απόψινή μας εκπομπή θα είναι η Μυρτιά και το Μουσείο Νίκος Καζαντζάκης, για να δούμε δράσεις, μία από τις ωραίες δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη εκεί, εν όψη βέβαια και του ταξιδεύοντας. Μην το ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, ότι τον Ιούλη έχουμε το τρίτο φεστιβάλ ταξιδεύοντας. Πάμε Ρουσία φέτος, με το λόγο και τις εικόνες του Νίκου Καζαντζάκη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, ωστόσο, τον κύριο Βαγγέλη Χαριτόπουλο, είναι αρχαιολόγος και μουσιολόγος στο Μουσείο Νίκος Καζαντζάκης. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα διαφορετικό που έχει να κάνει με τη φωτογραφία. Καλησπέρα, κύριε Χαριτόπουλε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους αγαπητούς ακροατές εκ μέρους του Μουσείου Καζαντζάκη και ένα μεγάλο ευχαριστώ, κύριε Βικεφιανάκη, για την πρόσκλησή σας στη ραδιοφωνική εκπομπή που μας θυμά ιδιαίτερα, να παρουσιάσουμε τη δράση μας με τίτλο Καζαντζάκης Museum Photo Meeting, που περιλαμβάνει δύο επίπεδα, φωτογραφικό διαγωνισμό και φωτογραφική συνάντηση. Πολύ ωραία. Με τη φωτογραφία, λοιπόν, οι φίλοι που μας ακούν και τους αρέσει πολύ θα πρέπει να ασχοληθούν, αλλά θα πρέπει να τη συνδέσουν και με τον σπουδαίο μας συγγραφέα, έτσι δεν είναι? Θα θέλαμε να μας δώσετε, και την αφορμή αυτής της δράσης και τι περιλαμβάνει. Ναι, βεβαίως. Να σας πω πρώτα λίγα λόγια για το πλαίσιο της δράσης μας. Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, το ICOM, στην προσπάθειά του να αναδείξει το ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε από το 1977 τη 18η Μαΐου ως Διεθνή ημέρα μουσείων. Το μήνυμα αυτής της επετείου αναδεικνύει τα μουσεία ως φορείς πολιτισμικών ανταλλαγών και παράλληλα το γενικότερο μήνυμα του εορτασμού κάθε χρόνο διερευνάται σε όλες τις χώρες μέλη του ICOM με κατατόπους εκδηλώσεις ένα ειδικό θέμα κάθε φορά που συνδέεται με τα μουσεία και το ρόλο του στη σύγχρονη κοινωνία. Το φετινό λοιπόν θέμα της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων έχει τίτλο «Μουσεία και διαδίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό». Στο πλαίσιο αυτό, το Μουσείο Καζαντζάκη προσκαλεί τους λάτρες της φωτογραφίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ένα ταξίδι στο έργο του μεγάλου συγγραφέα, του Νίκου Καζαντζάκη, μέσα από τη δράση που σας ανέφερα, το Καζαντζάκη Museum Photo Meeting. Η διερεύνηση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που είναι πια πολύ δεδομένα στις μέρες μας, ως βήμα προβολής του πολιτισμού, των μουσιακών λόγων τους και του ευρύτερου μηνύματός τους προς το κοινό, αποτελεί την κεντρική ιδέα της δράσης αυτής, παράλληλα με την αξιοποίηση των μοναδικών τρόπων αλληλεπίδρασης μεταξύ των μουσείων και των επισκεπτών που προσφέρουν τα διαδικτυακά μέσα. Για τον σκοπό αυτό, οργανώνεται φωτογραφικός διαγωνισμός μέσω των δύο δημοφιλών κοινωνικών δικτύων, του Instagram και του Facebook, από σήμερα, 10 Μαΐου, έως στις 20 Μαΐου 2018, με βασική έμπνευση το αγροτικό και αστικό τοπίο στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη, το ίδιο το μουσείο στη Μυρτιά και φυσικά και τον ίδιο τον οικισμό η Μυρτιά Ηρακλείου που φιλοξενεί το μουσείο. Η δράση θα κορυφωθεί την Κυριακή 20 Μαΐου με τη φωτογραφική συνάντηση του Καζαντζάκης Museum Photo Meeting του Μουσείου Καζαντζάκη από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 το μεσημέρι. Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση εκείνη τη μέρα θα μπορούν να περιηγηθούν, να γνωρίσουν τον οικισμό Μυρτιά που φιλοξενεί το μουσείο, όπως σας είπα, να επισκεφτούν το μουσείο και φυσικά να φωτογραφίσουν ό,τι τους δημιουργεί έμπνευση. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι η εκδήλωση αυτή αποτελεί συλλογικό αποτέλεσμα συνεργασίας των μελών οργανωμένων του Μουσείου Καζαντζάκη αλλά και της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας Κρήτης, την οποία ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή της και ιδιαίτερα τον κύριο Μανώλη Παπαδάκη, που είναι από τη Μυρτιά, για τις πολύτιμες συμβουλές του. Να σημειώσω επίσης ότι την ίδια μέρα, 20 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί και η δεύτερη δράση του Μουσείου στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, το οικογενειακό πρόγραμμα με τον τίτλο «Όταν ο Καζαντζάκης συνάντησε τον QR Code», η οποία θα λάβει χώρα στο μουσείο από τις 11 έως τις 1 η ώρα, ανακαλύπτοντας τρόπους γραφής που αξιοποιούσε ο Καζαντζάκης, αναλογιζόμενοι μέσα στα χειρόγραφα του συγγραφέα τη δυναμική του γραπτού λόγου αλλά και του ψηφιακού πια λόγου. Οι ιδέες από το χαρτί θα βρίσκουν το δρόμο τους μέσα στο διαδίκτυο και θα τις αφήνουμε στην αέναη κίνηση. Είναι σημαντικό ότι μπορούμε με τα νέα μέσα που έχουμε πια και τη σύγχρονη τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να περάσουμε και τα έργα σημαντικών ανθρώπων που δημιούργησαν βέβαια σε άλλες εποχές που τίποτα από αυτά δεν υπήρχε, όμως το έργο τους παραμένει τόσο σημαντικό, τόσο οικουμενικό και θα μπορούσαν και νεότεροι άνθρωποι μέσα από άλλα κανάλια να μπορέσουν να το μάθουν. Δηλαδή εδώ μιας και αναφέρατε ότι θα πρέπει στις φωτογραφίες να υπάρχει
αναφορά ή έμπνευση από το αγροτικό και αστικό τοπίο, είπατε, στο έργο του Καζαντζάκη. Ναι, το έργο του Καζαντζάκη, πρέπει... ιδιαίτερα ότι μπορεί να οπτικοποιηθεί που είναι το τοπίο. Αυτό λοιπόν αυτόματα δίνει ένα ερέθισμα και σε ανθρώπους που ασχολούνται με τη φωτογραφία και δεν έχουν διαβάσει κάποιο βιβλίο του συγγραφέα, να έρθουν κοντά σε αυτό και να εμπνευστούν ό,τι τους δώσει, ό,τι μιλήσει μέσα τους, αυτό να μπορέσουν να το κάνουν εικόνα. Ναι, μπορεί να είναι πολλαπλές οι αλληλεπιδράσεις και αυτό είναι και η μαγεία πια των καινούριων, της καινούργιας τεχνολογίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αν μου επιτρέπετε απλά λίγο να συμπληρώσω κάποιες πληροφορίες και τους όρους της συμμετοχής στη δράση αυτή, αν έχουμε τον χρόνο. Ναι. Να πω αυτό ακριβώς, ότι η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους. Αρκεί οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέσχουν με αναρτήσεις των φωτογραφιών τους μέσα από το Instagram ή το Facebook. Αυτές θα γίνουν δεκτές οι φωτογραφίες εφόσον χρησιμοποιηθούν πια τα hashtags, τα γνωστά hashtags, τα hashtags Καζαντζάκης Museum και Καζαντζάκης Museum Photo Meeting, προσθέτοντας παράλληλα την ετικέτα του λογαριασμού του Μουσείου Καζαντζάκης στη φωτογραφία τους. Το ίδιο περίπου αντίστοιχα ισχύει αυτό που σας είπαν για το Instagram, ισχύει για το Facebook. Πάλι θα μπορούν να ανεβάσουν τη φωτογραφία τους στη σελίδα του Μουσείου Καζαντζάκης στο Facebook και χρησιμοποιήσουν τα ισχύοντα hashtags. Να πω ότι ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει με απεριόριστο αριθμό φωτογραφιών, εχρωμονίας πρόμαυρων, όπως ο καθένας θέλει να εκφραστεί, αρκεί, αυτό είναι πολύ σημαντικό, η λήψη να είναι δικές του. Απογορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες άλλων δημιουργών. Όπως είπαμε. Ναι, λογικό αυτό, γιατί θα πρέπει και ο καθένας να δείξει τη δική του τη ματιά, άμα είναι να τη δανειστούμε από άλλον. Πολύ σωστά. Όπως είπαμε, ενδεικτική πηγή έμπνευσης είναι χωρία από το έργο του Καζαντζάκη και ως μουσείο στους δικούς μας λογαριασμούς στα social media αναρτούμε και θα συνεχίσουμε να αναρτούμε ενδεικτικά χωρία, αλλά από εκεί πέρα το θέμα είναι ελεύθερο, μπορεί οποιοδήποτε να κινηθεί, να χρησιμοποιήσει χωρία, να φωτογραφίσει τοπία και φυσικά και τον οικισμό και το μουσείο. Να πούμε ότι οι φωτογραφίες θα κριθούν, θα συσταθεί η ειδική κριτική επιτροπή, η οποία θα επιλέξει τις 20 καλύτερες φωτογραφίες. Οι επιλεγμένες φωτογραφίες θα εκτεθούν σε περιοδική έκθεση, ειδική περιοδική έκθεση του μουσείου, που θα οργανωθεί σε χρόνο και χώρο που θα αποφασιστεί, με σαφή αναφορά του κειμένου και της προέλευσης φωτογραφίας. Και ο πρώτος νικητής θα λάβει τιμητικό δώρο από το Μουσείο Καζαντζάκη στη σειρά των έργων ταξιδεύοντας. Πολύ... Δεν θα το στείλετε στη Ρωσία, που θα είναι και φέτος το... Όχι, αλλά μπορεί να ταξιδέψει νωρά και θα ταξιδέψει. Άλλωστε είναι κοντά τώρα οι εκδηλώσεις, είναι αρχές του Ιούλη, είναι και αυτό το τρίτο όμορφο ταξίδι, έχει καθιερωθεί πια, είναι ένας θεσμός, μέχρι να ολοκληρωθούν βέβαια τα βιβλία ταξιδεύοντας του Νίκου Καζαντζάκη. Εμείς κύριε Χαριτόπουλε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μας δώσατε το έναυσμα, μας δώσατε τις πληροφορίες. Είναι στο χέρι, στη φαντασία και στο μάτι τώρα των φίλων μας να τραβήξουν αυτές τις φωτογραφίες εμπνεόμενοι από τη δουλειά αυτού του σπουδαίου συγγραφέα. Να σας ευχαριστήσω, να συμπληρώσω απλά τάχιστα ότι όλες οι φωτογραφίες των συμμετεχόντων θα ανεβούν, θα γίνουν επανάρτηση, ένα repost από τους δικούς μας λογαριασμούς. Γιατί φυσικά 20 του Μαΐου είναι η φωτογραφική συνάντηση στο μουσείο. Θα υπάρχει δωρεάν είσοδος για τους συμμετέχοντες, ομαδική ξενάγηση και μια βιωματική εκμάθηση των βασικών τακτικών χρήσης του Instagram για τους νέους χρήστες που μπορούν να έρθουν οποιοδήποτε και εκεί να κατεβάσουν εφαρμογή, να δείξουμε πώς γίνεται και να βγάλουμε τις φωτογραφίες. Θα χαρούμε φυσικά να συμμετάσχετε όλοι, να θαυμάσουμε τις φωτογραφικές δημιουργίες και φυσικά να έρθετε στο Μουσείο στις 20 του μηνός. Βέβαια, είναι και αυτό. Μια ωραία εκδρομούλα εδώ κοντά μας είναι. Ό,τι πρέπει. Να δούμε και το μουσείο, να απολαύσουμε και ωραίες στιγμές εκεί, να δούμε και τα αποτελέσματα του κόπου μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Εγώ σας ευχαριστώ. Και πολλές συμμετοχές. Και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.